πράγμα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Go Radio Mopa. Είμαι η Φέη. Είμαι η Πιπινούνα. Και είμαι ώρα. Και σήμερα θα παίξουμε διάφορα παιχνιδάκια, καθώς και θα δοκιμάσουμε μερικά snacks. Να, πειράζει να ανοίξω να φάω. Θα σου πω τη γευσία. Οπότε πάμε κατευθείαν στην πρώτη λέξη. Λέξη. Είναι. Πάμε με τα εύκολα. Σκυλί. Sailor Moon. Καλή, γιατί έχει πάρει τη σωστή πόζα. Τι λέει. Σάκι βανίλιας με πολύ απαλή γέμιση κόκκινα φασόλια. Πόσα στα 10 θα έβαζα. 5 στα 10. Σκληρή. Όποιος κάνει καλύτερη από μένα σε Super Saiyan. Έχουμε κάτι αγώνες να το πούμε. Νομίζω δικαιωματικά το αξίζω. Δικαιωματικά το αξίζω πέρα. Μόνο που δεν έπαθα ανέβρισμα. Ωραία, να δούμε λίγο τη γέμιση. Παιδιά, είναι κυρίως κέικ βανίλιας. Η γέμιση όντως είναι πάρα πολύ λίγη. Επειδή το φασόλι έχει λίγο μια πικρίλα, λόγω του εδάφους, ας το πούμε, το κάνει να είναι σαν ένα απλό πικρό κέικ βανίλιας. 3,5 στα 10. Καλά, επειδή οι άλλοι δύο είναι υπερβολικοί και εγώ έχω φάει και πριν, να σου πω ότι μια χαρά είναι. Το τρώω και τώρα μάλιστα. Μην παιδευόμαστε. Να τη γέμιση. Με τη μία την βρήκε. Μια χαρά είναι. Πατατάκια, κουτάκι με γεύση φράουλα. Εγώ πήρα το μοναχικό θεό. Onion rings. Ω, μυρίζει πολύ ωραία. Μυρίζει φράουλα. Ω, μυρίζει κατά. Αχ, τα καημένα. Είναι και καλά σουδάκια, αλλά κάποια τα έχει πάει το χτύπημα του ταξιδιού. Κρεμμυδίλα τσατζικιού. Είναι έτσι. Αυτή πρέπει να είναι πάνω πλευρά. Εδώ πέρα δείχνει ότι έχει διάφορα πράγματα μέσα. Εγώ μυρίζω μία φικίλα με κρεμμύδι. Βλέπετε είναι και μακαρονοειδές. DNA μου μοιάζει. Ναι, όντως. Κοίτα, αυτό ενδιαφέρον είναι. Κάπου έχει ζάχαρη μέσα. Παραπάνω προς κεράσω. Φράουλα. Μην τσου τώρα κάτι πατατάκι που δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Τα πάντως είναι corn crisp. Ρητωμένο, καλή γεύση. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ένα 5. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά κρεμμυδίλας. Αλλά δεν έχει πολύ έντονη γεύση κρεμμυδίλας. Θα έβαζα 3 στα 10. Και θα είναι περισσότερο γεύση κρεμμυδίλας. Εμένα το πρόβλημά μου με τα δικά μου είναι το εξής. Σαν γεύση, θυμίζουν πατατάκια ρίγανης. Ελάχιστα. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ ελάχιστη αυτή η γεύση και σου αφήνει μια γλυκή επίγευση. Και έρχεται σε αντίθεση με όλο αυτό το πράγμα. Και εγώ αυτά τα γλυκοαλμυρά δεν τα απολυπάω πολύ. 1,5 θα το δώσω στα 10. Θα είμαι σκληρός με αυτό. Γιατί ο μοναχικός θεός, από ό,τι φαίνεται, έχει λόγο που είναι μοναχικός. Ο μοναχικός θεός λέει ότι είναι πατάτα με σέλινο. Λαχανικά νομίζω. Μεγάλο ψέμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Γύρω με το κρεμμύδι που ήταν από το προηγούμενο. Αυτό δεν έχει πολύ γεύση, η αλήθεια είναι. Επειδή είναι έντονη, και αυτή είναι και αυτό. Έντονη, ας πούμε, έχει, αλλά σε αφήνει πολύ γρήγορα. Είναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι. Θα είναι ένας διαγωνισμός ταχύτητας. Θα πρέπει να φάμε ένα από αυτά εδώ ψωμάκια με πράσινα φασόλια. Και θα πιούμε ένα ποτό που έχει επιλέξει ο καθένας μας. Βότκα με ακτινίδιο. Χυμός από λευκή κολοκύθα. Γάλα με μπύρα. Αυτά είναι μεγάλα. Ανοίξτε στόμα ότι είναι κενό. Έλα ψυχή μου να βλέπω τα σφραγίσματα. Τέλεια! Πάμε. Πώς το κατέβασες? Αλγίες. Τα άλλα μηνόντουσα. Ναι. Εσένα τι ήταν? Σαν το αναψυκτικό. Ναι. Αλλά δεν πήρα κατάλαβα. Ούτε γάλα. Σαν ένα άσπρο φύζι αναψυκτικό με κάπως περίεργη γεύση. Αυτό τότε είναι πολύ άσχημο. Αχ, να κατέβαμε. Αυτό είναι ωραίο. Για πείτε λίγο χρόνο για το τι ήπιατε το μεταξύ. Εγώ ήπια αυτό εδώ πέρα. Λευκή κολοκυθά. Είναι αρκετά γλυκό. Είναι σαν τσάι. Πολύ απαλό γλυκό και πίνεται πολύ δροσερά. Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει. Εσύ. Εγώ το είπα.
Πες εσύ ώρα, τι. Λοιπόν, εγώ που ήπια βότκα με ακτινίδιο, έχω να πω ότι δεν καταλαβαίνεις πάρα πολύ το αλκοόλ. Είναι σαν ένα αναψυκτικό, το οποίο έχει μια τσακ γεύση ακτινιδίου. Δεν είναι κάτι φοβερό. Οπότε για βάλετε 1, 2, 3, πώς θα τα βάζετε. Ποιο είναι χειρότερο και ποιο είναι καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι η βότκα είναι καλύτερη από όλες. Ναι. Μετά ποιο είπε αυτό και τρίτο αυτό. Ναι. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο για μένα. Άρα βγάλαμε το χειρότερο. Αυτό πώς σας φάνηκε, παιδιά. Καλό. Δηλαδή, περίμενα να έχει φασόλι μέσα, όπως ήταν, ξέρω εγώ, το ψαράκι που ήταν αγιωμένο. Τίποτα. Είχε πάστα φασολιού. Ήταν περισσότερο έντονη η ζάχαρη και η γλυκότητα στη ζύμη παρά τόσο το ίδιο το φασόλι. Ναι. Και για το υφάτσα του, δηλαδή, ας πούμε, πως ήταν το κουτάκι, τι έδειχνε απ' έξω, καμία σχέση. Πολύ πιο καλό. Δεν το περιμένεις. Χρυσό διαμάντι θα το έλεγα. Πόσα στα 10? Τώρα θυμάμαι. Μετά από 7. Τα 7, 6,5 στα 10. Ναι, εγώ ένα 7 να το βάλω. Εγώ ένα 6. Άμα ήταν να καταλαβαίνουμε το φασόλι, δεν καταλάβαμε φασόλι. Ισχύει. Πάμε τώρα σε δημοφιλή Ιαπωνέζικα snacks. Σελεδάκια και Ντοράιμον. Πάτε ένα, παιδιά. Θα μου πούνε συσκευασία, είναι πολύ cute. Ναι, είναι πάρα πολύ cute συσκευασία. Είναι και αυτά cute. Πήρε ένα ζωάκι. Είναι διαφορετικό το καφέ. Πήρε ένα και έχει μείνει. Ένα που πάει θάλασσα, ένα αστερία με ένα χειρό. Η ίδια γεύση πρέπει να είναι, ναι. Η ίδια γεύση είναι. Για να το ανοίξουμε. Σπινάκια. 1, 2, 3. Ανοίγει όμως. Αν ανοίξει. Ανοίξε. Να μην τα κάνουμε και χάλια. Δεν ανοίγει αυτή η βλάκια. Α! Τα άνοιξα. Δεν ανοίγει. Έλα. Αχ. Έλα, πάμε στο περσάγια. Πρι! Κρίμα είναι, αφού ψηλά. Δεν ανοίγει. Το έχουν ξεχυλίσει το δικό σου. Ναι, μου το έχουν κάνει λίγο πετιμέζι. Μην πάμε και κάτω. 1, 2, 3. Αρέσει αυτό το πράγμα στην Ιαπωνία. Θα γεύσει φάντα σε ζελέ. Ναι. Όντως, άμα πάρεις μία φάντα και την κάνεις ζελέ, αυτό έχεις. Μια τυπική πορτοκαλάδα σε μορφή ζελέ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και είναι και λίγο αραιωμένη, δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, να πάμε στα Ντοράιμον τώρα. Να σκουμιστούμε πρώτα. Γιατί δεν θα ανοίγει ο Ντοράιμον. Σωστό. Γιατί πρέπει να τα θρώνε. Έλεος. Και μάλλον ότι αυτά είναι δημοφιλή. Πάρα πολύ δημοφιλή. Γενικά οι Ασιάτες είναι σαν να μην θέλουν να έχουν γεύσεις, δεν ξέρω. Θέλουν να έχουν την πιο υποτυπώδη γεύση στο προϊόν τους και λένε καλό είναι. Έτσι είναι, μέχρι και στα αρώματα. Είναι όσο και να μυρίζει. Πώς είναι και τρόπο ζωή. Ναι, γι' αυτό. Και πίνουν και αρκετό νερό, πίνουν και αρκετό τσάι. Νερό να πίνετε. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Πάμε κατευθείαν στον Ντοράιμον. Εκεί θα πιω στο φάι. Δεν είναι Ντοράιμον. Σαν Ντοράιμον εννοεί δε είναι. Εντάξει, νομίζω ότι εγώ αυτό δεν νομίζω ότι τρώει για κυτόρι. Κάτι έχει κοτόπουλο μέσα. Μυρίζει πάντω κρύο σαν κρεατικό, σαν για κυτόρι. Ναι, να δούμε λοιπόν πώ είναι. Είναι σαν κράκερ καλοποκιού με σάλτσα μπαρμπεκιού από έξω. Νομίζω το πέτυχε η Φέη, όντως έχει λίγο μια σάλτσα. Μυρίζει καλά. Μπαρμπεκιού οειδές. Εντάξει, είναι ωραίο, θυμίζει και λιγάκι σε ειδή γαριδάκι, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι από καλαμπόκι. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει. Το συγκεκριμένο είναι πολύ ωραίο σνακ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό μου το στείλανε. Είναι στα δημοφιλή, πρέπει να σας πω. Τον Ιαπώνη. Δημοφιλή προϊόντα. Εντάξει, ότι είναι ένα σνακ το οποίο επιτέλους έχει γεύση και μπορώ να καταλάβω ότι κάτι θέλανε να μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι, να φάμε. Τα υπόλοιπα είχαν ένα δείγμα, έτσι σου λέγε. Α, έχω μέσα. 7 στα 10. Λίγο παραπάνω γεύση θα ήταν σε 7 στα 10, αλλά επειδή δεν έχει αυτή τη λίγο παραπάνω είναι 5 στα 10. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι μας, ένα αγώνα ταχύτητας. Και όπως βλέπετε εδώ, έχουμε αυτά τα υπέροχα μπολάκια γεμάτα με πατατάκια κλπ που έχουμε δοκιμάσει πριν. Υπέροχα chopsticks και θα δούμε ποιος από τους τρεις θα βάλει το περιεχόμενο του ποτηριού πιο γρήγορα μέσα στο πιάτο χωρίς να ακουμπήσει το ποτήρι. Εδώ είναι οι θέσεις. Η πρώτη θέση, σάκουρα κικάτ. Η δεύτερη, soy sauce ramen, πατατάκι. Και η άτυχη, χάγε μαύρα τρί. Ένα κρασ τζέλι. Χέρια πάνω, μην ακουμπά κανένα. 2, 1, πάμε! Θα το φας λίγο τσάτσικα. Τι είναι η τσάτσικα? Είσαι λίγο ζαβολιάρα. Εγώ είμαι σαν κουδάκι τώρα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Να σας περιμένω λίγο. Μας πουλάς θάρι τα φέη. Αυτό είναι αδικία. Φροντίζω γιατί είναι δική μας. Αυτό θέλω ποινή. Θα πάει με το δεύτερο λεπτό παραπάνω. Κοίτα ρε.
Δεν θέλει. Δεν θέλει. Εγώ το τράει χαρντάρα εδώ πέρα. Όχι, δεν σημαίνει το μαύρο. Έλα, έλα. Τελείωσα. Hey, πότε! Oh. Απ' ποια θα χάσει, απ' ποια θα φάει μαύρο ζελέ. Μάλλον στοιχήματα. Κοίτα, ρε. Ποιος θα νικήσει, ποιος θα έλα, χάσει. Έλα, ρε, αρκούδι. Προσεκτικές κινήσεις, μη σας πάνε. Άσχη. Εγώ σου. Hey. μην μπορεί και εμένα φέει. Σε φαναπηγείο. Τα σπάκια γίνονται πιο μικρά. Θα πάθω να έβρισμα εδώ πέρα. Δεν τον έρχομαι. Ζαβολιά. Λοιπόν. Κοντά είμαστε πάλι. Τι δίνουνα, τι διάλεξε κάτι, τι θα πάρεις. Τι να πάρω, άρα. Καλά, εγώ σας αφήνω να φάτε τα δικά σας. Πού πας. Γύρνα πίσω τα στέλνει. Γυρνά. Εμείς θα απολαύσουμε τα κίτκα και τα σώσια στο γράμμα. Με έχεις πραγματικά πολύ καλή διάφαση. Μιλώ έτσι και τελειώσει πριν από μένα. Αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ χαρτωμένα. Έχει και χώρο για να γράψεις όνομα. Have a break, have a kitka. Εδώ γράφεις το όνομα και καλά που δεν το στείλεις. Στο στομάχι μου θα το στείλω. Άσπρη σοκολάτα. Ρουζουλί. Απόχρωση. Ενδιαφέρον. Τι μέρα τα δείχνει η πιμινούνα, όχι όπως την προηγούμενη φορά. Καλό. Καλό είναι. Όχι, απαλή γεύση, πολύ απαλή. Είναι σαν λίγο πιο πολύ λευκή σοκολάτα θυμίζει, παρά σακούρα. Και τα βασικά, σαν πατατάκια, λίγο πιο πιχτά στην πυκνότητα, τι να το πω, δεν μου έχετε κάνει λέξη τώρα. Και έτσι αλμυρά, δηλαδή εντάξει, σαν να τρώσω σόι ράμεν, αλλά σε άλλη μορφή. Τα χαρήκατε. 6/10. Μόνο εμείς. Εδώ ο κόσμος που πάει για χανάμι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν εδώ γράφεις απλά το όνομα τύπου και το δίνεις στην τάξη. Ναι. Ή αν κάποτε υπήρχε kit kat ταχυδρομείο, αν και καλά γράφεις όνομα και διεύθυνση και το στέλνεις. Αν είναι τόσο μικρό, δεν νόμιζα ότι χωράει. Είχε συγκεκριμένο ταχυδρομείο, είχε κάνει συνεργασία τα ταχυδρομεία με τις kit kat και στέλνεις μόνο kit kat για καλή τύχη. Τα έχουμε ξαναπεί. Kit kat, κίτο κάτω, θα επιτύχει σίγουρα. 7/10. Αλλά μεταξύ σας δύο, Kit Kat, Kit Katsu. Θα επιτύχει σίγουρα. Και είστε και πρώτοι. Τυχαία, δεν νομίζω. Να ανοίξουμε λίγο μια παρένθεση. Αγόρι μου εκεί πίσω. Περιμένω να φάω το τιμωρημένο πισνά. No. Εγώ πρέπει να φάω το πράγμα. Γεια, pretty much. Το είναι πετρέλαιο. Δεν είναι. Είναι ζελέ. Κανείς δεν μπορεί να πει ξανά. Πιστεύω θα είναι κομματάκια. Όχι. Όχι, το κόβει κομματάκια. Α, το κόβεις κομματάκια. Αχ, πού να με βλέπανε να τρώω. Αχ, τι βλάκια είναι αυτή. Εντάξει, όχι, δεν μπορώ και μόνος μου. Ορίστε. Enjoy. Καλή η τρίτη θέση. Καλά το παπετρέλαιο. Πω πω. Ωραία. Θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Αυτό το ζουμί τέλος πάντων το πετρέλαιο που είναι περιχυμένο κάνει overpower τα πάντα. Το θέμα είναι ότι σαν ζελέ δεν λέει και πολλά. Είναι λίγο σαν να πήραμε μία μικρή γεύση καφέ. Εγώ και σαν καφέ λίγο το αισθάνομαι. Να βάλαμε, να χώσαμε και λίγο τσάι, να χώσαμε και λίγο ζάχαρη. Να ρίξαμε και ένα λίτρο πετρέλαιο και να είπαμε βγήκε η δουλειά. Εντάξει παιδιά, άμα είναι να το επιλέξετε, δεν ξέρω τι μπάστραμα μαζί σας. Δεν ξέρω γιατί πήρα ρεφρί, δεν φτιάχνει. Γεια σας, τέλος του βίντεο, δεν χρειάζεται άλλο. Τι γεύση έχει. Πάμε τώρα στο κλείσιμο με παγωτό πράσινα φασόλια. Κινέζικο χαμομήλι. Ανάβαση τώρα.
Ευτυχώς ήταν στο ψυγείο και στο θάλαμο. Έχουμε και πρωτότυπο τρόπο. Αυτό ήθελα να πω. Τι μέθοδος είναι αυτή? Η μέθοδος του βγάζω τη βενζίνη από το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Πείτε μου stop. Σταματά. Bye. Come bye. Come bye. Okay. Για μένα μου είναι σαν γεύση τυπικό χαμομήλι. Πρώτα το κρύωσε, το έχει λίγο πιο παγωμένο. Πιο... Γι' αυτό έχει ζάχαρη. Είναι λίγο πιο ξύ, θα έλεγα. Έχει μια πιο έντονη γευσούλα. Κό, αλλά με έχει μέλι γι' αυτό. Πλάκα το φοβήθηκα στην αρχή, αλλά εντάξει. Χαμομήλι, έντονη γεύση είναι. Τρία έχει. Τρία, τέσσερα λέει. Εγώ γιατί διαλάζα. Τέσσερα λέει. Four pops. Μας κλέψαν ένα! Θα πάμε πίσω στο μαγαζί. Θα πετήσουμε. Δεν ξέρω να πει, μας κλέψανε! Γιατί δεν πήγε ποτέ. Είναι πράσινο φασόλι. Τύπου γρανίτα φαντάζομαι. Σαν παγωτό φαίνεται παγωτένιο. Τώρα... Η Φέη όρμηξε, να ξέρετε. Έχει πολύ γεύση πάντως. Με προβληματίζει. Είναι περίεργο. Πώς μυρίζει ωραία. Για αυτούς που δεν τρώνε πολύ, πολύ γλυκά, δηλαδή σοκολάτα και θέλουν κάτι πολύ ουδέτερη γεύση, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Έχει δίκιο σε αυτό η Φέη. Δεν είναι υπερβολικά γλυκό. Εντάξει, δεν είναι όμως και για τον λάτρη του παγωτού. Είναι λίγο. Είναι σαν να πήρες τα φασόλια, να τους έδωσες μια λίγο πιο γλυκή επίγευση και να τα πάγωσες. Είναι κρεμώδες. Είναι κρεμώδες λόγω της υφής, αλλά δεν είναι λόγω της γεύσης. Ναι, λίγο δεν είναι γρανιτέ, είναι κρέμα, αλλά. Ναι. Παγωμένη κρέμα. Εντάξει. Τρώγεται. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Απλώς είναι. Είναι περίεργο γιατί δεν περιμένεις αυτή τη γεύση από κάτι που μοιάζει με παγωτό. Δεν ξέρω πόσο δίνεις, Φέη. 7,5 στα 10. Και το έχεις πάει. Τι άρεσε, προφανώς. Μου αρέσει, αλλά η αλήθεια. Όχι, εννοείται να βάλει ένα 8. Θα έβαζα 8, αλλά το προτιμώ αν ήταν μίξ μαζί με γάλα καρύδα. Εάν είχε επικαλύψει σοκολάτα. Είναι έτσι αντικειμένο. Ναι, μπορεί να του βάζα κανένα 5. Εγώ όμως επειδή είναι τη ζάχαρη, τη πολύ ζάχαρη στη σοκολάτα. Εντάξει, δεν μου φαίνεται κάπως διέτης. Κάνει και καλοκαίρι, αλλά δεν είναι στα γούστα μου. Ναι, αυτό είναι το ένα λάθος που θα κάνεις όταν γυρνάς από τον μπάνιο και βλέπεις παγωτά διάφορα και λες πάρα αυτό, φαίνεται ενδιαφέρον. Θα το καταλάβεις το λάθος σου, μετά θα πεις εντάξει, δεν πειράζει, αν το φάω. Γιατί είναι ιδιαίτερο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα το δώσω ένα 5 στα 10. Γιατί παρόλο που το θεωρώ ότι είναι λίγο είναι αρκετά ιδιαίτερο για να πω ότι θα μπορούσατε να το δοκιμάσετε. Σε μένα πάντως μου αρέσει. Το εξαέρωσε. Ξαρέστε. Τι πάθατε με το μας σήμερα. Τι. Δεν το πιστεύω μια να δω που θα μου αρέσει πάντως. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Και αν σας άρεσε, πατήστε το like και κάντε και ένα subscribe να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο. Και μην ξεχάσετε να γράψετε στα σχόλια ποιο ήταν το αγαπημένο σας φαγητό και ποιο ήταν το χειρότερο σας φαγητό. Και εννοείται να μας ακολουθήσετε σε όλα μας τα social media. Links θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Καλή συνέχεια! Και δεν κοπείς την κάμερα να ξέρεις, θα σου κάνω μήνυση. Ποιο? Να έχουμε και ποτήρια νερό μπροστά μας, just in case. Sorry, έχει πολλές μπροστά μου. Αυτό απλά το θέλω για αντίδραση, να ξέρεις.